Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Είμαι η Γιούλη Λιοπούλου, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Πατρίς της Ηλίας. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Υπουργός Οικονομικών, κύριος Χρήστος Σαϊκούρας, για να μας εξηγήσει πώς θα φτάσουμε στο στόχο που έχει τεθεί και που δεν είναι άλλος από την στροφή της οικονομίας σε ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο για την Ελλάδα του αύριο. Πώς δηλαδή θα αποκτήσουμε μια οικονομία παραγωγική, τεχνολογικά προηγμένη, καινοτόμο, εξωστρεφή, έξυπνη και ανταγωνιστική. Μια οικονομία που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, θα έχει αυτοπεποίθηση. Ο κύριος Υπουργός θα αναφερθεί στα έως σήμερα μέτρα που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων. Ο κύριος Υπουργός θα αναφερθεί στα έως σήμερα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού, με στόχο την ενδυνάμωση του συστήματος υγείας, την στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και στα αποθεματικά που διατηρούνται για το μέλλον. Παράλληλα, θα εξειδικεύσει το πακέτο των οικονομικών παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και θα περιγράψει την πολιτική των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω στο Ολυμπία Φόρουμ. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ζητάω συγγνώμη που δεν ήμουν συνεπής στο ραντεβού μας λίγο νωρίτερα, αλλά λόγω εκτάκτων καιρικών συνθήκων σε πολλές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, ήμουνα σε μια περιοδία με κυβερνητικό κλιμάκιο, όπου και θα επιστρέψω, προκειμένου η πολιτεία να σταθεί κοντά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε έκτακτες συνθήκες όπως αυτές που διαμορφώθηκαν και διαμορφώνονται από χθες το μεσημέρι. Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές του συνεδρίου για τον τίτλο, για τις θεματικές και για τις προσεγγίσεις οι οποίες γίνονται. Είναι πρόδειλο ότι δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα που μου θέσατε, αλλά εκτιμώ ότι μπορώ να χαράξω σε αυρές γραμμές τις κυβερνητικές προτεραιότητες. Ζούμε σε μια περίοδο πρωτόγνωρης σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αβεβαιότητας. Αβεβαιότητα η οποία εξακολουθεί να υφίσταται και η οποία δυσκολεύει προφανώς όχι τις όποιες μόνο εκτιμήσεις και προβλέψεις, αλλά και τις όποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το κρίσιμο ερώτημα είναι η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση πήρε μέτρα, αντέδρασε έγκαιρα και πώς αυτό αξιολογείται. Ένας δείκτης αξιολόγησης είναι το βάθος των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, πανδημίας του κορονοϊού. Και αυτό δεν είναι άλλο από το βάθος της ύφεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, σε αντιδιαστολή με τις αρχικές εκτιμήσεις των ευρωπαϊκών φορέων ότι η Ελλάδα θα έχει την βαθύτερη ύφεση στην Ευρώπη, φαίνεται, επαναλαμβάνω, φαίνεται από τα προσωρινά στοιχεία, ότι η Ελλάδα τα πήγε ικανοποιητικά. Όσο ικανοποιητικά μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι τα πηγαίνει μια χώρα όταν εμφανίζει το πρώτο εξάμηνο μια ύφεση της τάξης περίπου του 8%. Αλλά θα πρέπει να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης τι γίνεται παγκοσμίως, σε μια κρίση που είναι πρωτόγνωρη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρώπη συρρυκνώθηκε σε ποσοστά άνω του 9%, ενώ όλες οι χώρες του Νότου παρουσίασαν μείωση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης πάνω από 10%, με κορυφαίο παράδειγμα την Ισπανία, όπου η ύφεση υπερεύει το 13%. Άρα, χωρίς να θριαμβολογούμε, αλλά και χωρίς να κινδυνολογούμε, νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση αποδειγμένα έδρασε έγκαιρα, μεθοδικά, σοβαρά, έτσι ώστε να περιορίσει όσο είναι εφικτό αυτές τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Αλήθεια όμως, αρκούν αυτά τα μέτρα? Όχι, δεν αρκούν, γιατί όπως βλέπουμε, οι προκλήσεις είναι πολλές, οι δυσκολίες μεγάλες, οι αβεβαιότητες συγκεκριμένες. Βλέπετε η κυβέρνηση κάθε μέρα στο υγειονομικό πεδίο, κατόπιν υποδείξεων των ειδικών, αλλάζει τα μέτρα, εμπλουτίζει τα μέτρα, αυξάνει τους περιορισμούς, έτσι ώστε να περιορίσουμε τις υγειονομικές συνέπειες αυτής της κρίσεως. Γι' αυτό και εμείς το προσεχές διάστημα θα ξεδιπλώσουμε μια σειρά από πρόσθετα μέτρα ή θα επεκτείνουμε υφιστάμενα μέτρα, τα οποία εκτιμούμε ότι στο τέλος της χρονιάς
θα υπερβούν τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δεν θα μιλήσω για αυτά που ήδη έχουμε κάνει, απλά σε τίτλους θα επαναλάβω αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Μειώνουμε τις ασφαλιστικές φορές εργοδοτών και μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά 3 μονάδες το 2021. Καταργούμε την εισφορά αλληλεγγύης για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Θεσμοθετήσαμε, ήδη νομοθετήσαμε, πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων απασχόλησης και λυπάμαι που η αξιωματική αντιπολίτευση δεν στήριξε αυτό το μέτρο. Επεκτείνουμε το πρόγραμμα συνεργασία έως το τέλος του 2020. Υλοποιούμε έναν τρίτο και θα ακολουθήσει ένας τέταρτος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής για να ενισχύσουμε σημαντικά τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Ήδη θέλω να σε ενημερώσω ότι πάνω από 100.000 επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αίτηση για να χρηματοδοτηθούν στον τρίτο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής. Θεσμοθετήσαμε το μέτρο των υπερεκτώσεων για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, κρίσιμο μέτρο για την επόμενη μέρα, για την μετακορονοϊό εποχή. Καταβάλλονται άμεσα τα αναδρομικά των συνταξιούχων και θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους ποσά ως αποτέλεσμα του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής κάθε φορολογικής και ασφαλιστικής οφειλής για όσους πλήττονται από τον κορονοϊό. Αναστέλλονται οι πληστηριασμοί για την πρώτη κατοικία των ευάλωτων οικοκυριών μέχρι το τέλος του έτους και παρατείνονται τα επιδόματα ανεργίας, καθώς και μειώνεται ο αριθμός των απαιτούμενων ενισήμων για τους εποχικά εργαζόμενους. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και ήδη ξεκίνησαν να ξεδιπλώνονται ως επιπρόσθετα μέτρα αυτών που ήδη έχουν υλοποιηθεί. Παναλαμβάνω, μέτρα τα οποία εκτείνονται στο τέλος της χρονιάς ή και θα υπερβούν τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα κρίσιμο ερώτημα, το οποίο ετέθη από την δημοσιογράφο, είναι και πού θα βρει για τα λεφτά. Και εδώ η απάντηση είναι ότι καταφέραμε μέσα στην κρίση, αλλά συνολικά όλο το έτος, να βγούμε στις αγορές 6 φορές και να δανειστούμε σημαντικά ποσά, αθροιστικού ύψους 14 δισεκατομμυρίων ευρώ, έτσι ώστε να έχουμε τα πολεμοφόδια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Προκλήσεις στο πεδίο των εσόδων, για να μπορέσουμε να μειώνουμε φόρους, προκλήσεις στο σκέλος των δαπανών, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προκλήσεις όμως και στο σκέλος της εθνικής άμυνας, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αποτρεπτική δύναμη των ενόπλων δυνάμεων. Γι' αυτό και σήμερα τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας υπερβαίνουν τα 38 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου ακριβώς να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, για να μην βάλω πλέον στην εξίσωση και τις προκλήσεις της πρωτοφανούς κρίσεως, η οποία δημιουργήθηκε από αυτό που ζει η χώρα χθες με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τα οποία επίσης απαιτούν την ανάγκη η πολιτεία να σταθεί κοντά και χρηματικά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συνεπώς, χτίσαμε τους πόρους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε δημοσιονομικά και ταμιακά αυτές τις προκλήσεις. Αρκούν όμως τα μέτρα στο δημοσιονομικό πεδίο για να περάσει η χώρα στην επόμενη μέρα, να περάσει στην μετακορονοϊό εποχή και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, αλλά και να υλοποιήσει υψηλή, διατηρήσιμη, έξυπνη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, άρα με κοινωνική δικαιοσύνη, ανάπτυξη? Η απάντηση είναι όχι. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι θα πρέπει η χώρα να τρέξει, να δρομολογήσει και να υλοποιήσει διαθεωτικές αλλαγές. Ερώτημα. Μέσα στην κρίση του κορονοϊού καθίσατε με σταυρωμένα χέρια ή υλοποιήσατε πολιτικές? Και θα σας πω ενδεικτικά μόνο ότι στο Υπουργείο Οικονομικών τρέξαμε μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Προχώρησαν εμβληματικά επενδυτικά έργα, όπως είναι το ελληνικό. Εκκινήσαμε τις διαδικασίες, διαγωνιστικές διαδικασίες, για την αξιοποίηση των λιμένων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Ιγουμενίτσας. Δρομολογήσαμε σχέδια εξυγίανσης και ενίσχυσης βιωσιμότητας δημόσιων φορέων.
όπως είναι η ΑΒ, η ΕΛΒΟ, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η ΛΑΡΙΚΟ. Ενεργοποιήσαμε ένα νέο πρόγραμμα για τη στήριξη δανειοληπτών που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη την πρώτη κατοικία. Καταθέσαμε ένα νέο, συνεκτικό, κοινωνικά δίκαιο, κοινωνικά ευαίσθητο και εθνικά αναπτυξιακό πλαίσιο αντιμετώπισης του υψηλού ιδιωτικού χρέους, τον κώδικα διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας. Αναβαθμίσαμε και εξυγχρονίσαμε το θεσμικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση και την κεφαλαιαγορά. Θεσπίσαμε το πλαίσιο των μικροχρηματοδοτήσεων, των μικροπιστώσεων και δρομολογούμε την ενίσχυση του πλαισίου καταπολέμησης, του ξεπλήματος μαύρου χρήματος και του λαθρεμπορίου. Αυτά κάναμε μέσα στην υγειονομική κρίση. Αλλά ούτε αυτά αρκούν. Η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και στην οποία η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανταποκριθεί είναι η στροφή της οικονομίας προς ένα νέο, έξυπνο, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό μοντέλο. Ένα μοντέλο με στόχο μια Ελλάδα εξωστρεφή, με μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, φιλικότερη προς το περιβάλλον και με στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία. Ένα μοντέλο που θα οικοδομηθεί πάνω σε ισχυρές βάσεις, απαλλαγμένο από αδυναμίες και παθογένειες του παρελθόντος. Προς αυτή την κατεύθυνση καταρτίζουμε ένα ολιστικό, αναλυτικό, συνεκτικό, εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα συζητηθεί και θα συνδιαμορφωθεί με τους παραγωγικούς φορείς, ήδη έχουμε πάρει σκέψεις και απόψεις τους, τα πολιτικά κόμματα, την ίδια την κοινωνία. Ένα σχέδιο που θα ακολουθεί τα βήματα και θα πατάει πάνω στα κριτήρια πολιτικής που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αυτά περιγράφονται στην ετήσια στρατηγική της για τη βιώσιμη ανάπτυξη που παρουσιάστηκε μόλις προχθές, την προηγούμενη Πέμπτη. Μέσα σε αυτή την ετήσια στρατηγική, η Επιτροπή αποσαφηνίζει περαιτέρω το πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Μηχανισμός που, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί το βασικό μας εργαλείο για να μετατρέψουμε τις άμεσες προκλήσεις της πανδημίας του κορονοϊού σε μακροπρόθεσμη ευκαιρία. Ένα εργαλείο χρήσιμο τόσο για την άμεση οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, όσο και για την μακροπρόθεσμη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει όλα τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουμε στα εθνικά μας σχέδια επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στους ακόλουθους 7 τομείς, στην ανάπτυξη και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων, στην πρόθεση ανθεκτικών τεχνολογιών για την επιτάχυνση της χρήσης βιώσιμων, προσβάσιμων και έξυπνων μεταφορών, σταθμών φόρτισης και ανεφοδιασμού και επέκτασης των δημόσιων μεταφορών, στην ανάπτυξη γρήγορων ευρυζωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών ινών και 5G, υπάρχει ήδη νομοθετικό πόνημα της κυβέρνησης, στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών συστημάτων και των συστημάτων υγείας, στην αύξηση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών ικανοτήτων υπολογιστικού νέφους, δεδομένων και ανάπτυξη των πλέον ισχυρών, πρωτότυπων και βιώσιμων επεξεργαστών και στην προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων για την υποστήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για όλες τις ηλικίες. Στην κατεύθυνση αυτών των προτάσεων και προσαρμοσμένων στις προτεραιότητες και τις ανάγκες της χώρας, το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο θα θέσει κάποιους βασικούς πυλώνες. Μεταξύ άλλων, την εφαρμογή μετά την προσωρινή παρένθεση της υγειονομικής κρίσης μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής με τη σταδιακή μείωση με μονιμότερα χαρακτηριστικά φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών. Τη συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα και την ομοθέτηση
του κώδικα ψηφιακής διακυβέρνησης, την απλοποίηση του αδειοδοτικού και γραφειοκρατικού περιβάλλοντος, την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο για την επιχειρήν, την προώθηση δημόσιων επενδύσεων και τη στήριξη ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλειών υψηλής προστιθέμενης αξίας, στις υποδομές, στις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης όπως είναι η παιδεία, η έρευνα και η καινοτομία, στην τόνωση της βιομηχανίας, μειώνοντας το κόστος παραγωγής, στην πράσινη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική αναβάθμιση, στοχεύοντας στην ενίσχυση ηλεκτροκίνησης, στην ανανέωση του σημερινού στόλου αυτοκινήτων, στην προώθηση της ανακύκλωσης, την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Ήδη από την έναρξη της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση και πριν από αυτή είχε δεσμευτεί θέτοντας φιλόδοξους στόχους στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Η υλοποίηση αυτών των πολιτικών θα βοηθήσει στην επίτευξη υψηλής, βιώσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης, στη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, στην ενίσχυση κοινωνικής συνοχής, προωθώντας παράλληλα την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας, αλλά και την περιβαλλοντική προστασία. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια.